αγαπητοί φίλοι και φίλες, Iron Man και Iron Man σας, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αθλητική διατροφή, την σωστή αθλητική διατροφή, αυτή που ακολουθεί μια πολύ δυνατή προπόνηση, όπως αυτή πήγαμε το φίλο Κουζόφ σήμερα, 101 χιλιόμετρα με 750 υψομετρικά σε 32,5 μέσα ταχύτητα περίπου. Ο σύγχρονος αθλητής για να διατηρήσει ένα σφριγγυλό και δυνατό κορμί, άρτιο, όπως αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, έχει σημασία να δείχνει αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να παρασέρνεται και να βγάζει να κάνει αποθεραπεία με ένα γιαουρτάκι. Και μάλιστα, επειδή το συγκεκριμένο είναι στις 120 θερμίδες, να βάζει το μισό του γιαουρτάκι μέσα στο πιατάκι του. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα, επειδή μερικές φορές το πιατάκι είναι κάπως μεγάλο και το γιαουρτάκι είναι λίγο μέσα. Μπορούμε να συμπληρώσουμε για να γεμίσουμε το πιάτο, δηλαδή λίγο παραπάνω, μία ωραιότατη σαλατούλα. Και επειδή η σαλάτα είναι νιώθει λίγο μόνη της, να προσθέσουμε μερικά φασόλια, εδώ πέρα από την κονσερβούλα που έχω στο απόθεμα στο παλάτι. Λοιπόν. Λίγα βραστά λουκανικά και με συγχωρείτε. Λοιπόν, ελαφρά λίγο καλαμποκάκι για να πάρει λίγο γεύση το θέμα. Λοιπόν, μερικές σελίτσες, γιατί είναι γνωστές από την αρχαία Ελλάδα οι ελληνικές επιδράσεις της ελιάς. Λοιπόν, εδώ και οι ελίτσες μας. Λίγο μπέικον. Είναι αυτό το υπέροχο ζώδιο γκουρνάκι μέσα. Και μερικές σαλατούλες από light πάντα τυράκι, γκούντα. Γιατί αν δεν είναι light μπορεί να πάρουμε μια σελίδα παραπάνω. Εδώ, μισό λεπτό παραπάνω. Και καλό είναι και λίγο φετούλα για το ασβέστιο, διότι είναι γνωστό ότι ο αθλητής καταπονείται ιδιαίτερα. Και επίσης καλό είναι και μερικά παξιμαδάκια για να έχουμε κάποιο να συνοδεύσουμε το πιάτο μας. Λοιπόν, όλα αυτά με έναν πολύ επίσης ωραίο χυμό του ενός λίτρου και το κατάλληλο πυρουνάκι μου, μισό λεπτό παρακαλώ, με το οποίο θα φάμε τη σαλατούλα μας. Λοιπόν, από τον κύριο Αντόνογλου και τον Χαχανούλη, τον γιο του εδώ πέρα που τραβάει, καλή σας χώνευση.